Και εδώ τώρα θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα για αλήθεια, γιατί τελικά εκείνη που πρέπει κανείς η βαθύτερη σχέση στατιστικής, πληροφορίας και διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι ένα αλήθεια, αλλά τι είναι προσδίκτυο. Καταρχήν, ένα δίκτυο σε γενική μορφή έχει κόμπους. Και οι κόμποι αυτοί συνδέονται. Για όσους από εσάς δεν ενδιαφέρονται και δεν κάνουν λόγο να ενδιαφέρονται και θεωρεί δίκτυο, ποιοι είναι οι κόμποι στο web, τα URLs, οι διευθύνσεις. Και ποιες είναι οι συνδέσεις, είναι συλλογικό δίκτυο. Τα πρώτα δίκτυα που μελετήθηκαν ήταν τα λεγόμενα περιοδικά δίκτυα, όπως το αλάτι. Το αλάτι, η κρίστα του άλατος, είναι τέτοιο δίκτυο. Γιατί είναι περιοδικά αυτά, γιατί ξέρουμε ακριβώς ότι κάθε κόμπος συνδέεται με 6 κόμπους και αυτό συνηθίζεται με περιοδικότητα. Μέχρι το 1960 αυτά ήταν τα μόνα δίκτυα που μελετούσε κανείς. Δεν ήταν ένα λόγο να μελετηθούν άλλα δίκτυα. Το 1960 οι Έρτος και Ρέλη μελέτησαν το τηλεφωνικό δίκτυο. Είδα ότι αυτό δεν συμπεριφέρεται με τηλεφωνικότητα, αλλά συμπεριφέρεται σαν τυχαίο δίκτυο με κατανομή αναπτυσσών. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Έχουμε δει το αλάτι που είναι περιοδικό, αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Ξανά να συνέχεια το ίδιο πράγμα, επαναλαμβάνεται. Και έχουμε δει το άλλο που είναι τυχαίο. Δεν ξέρεις τίποτα, δεν θα το βλέπεις σχεδόν τίποτα, δεν μπορούμε να το κατανομή. Εκεί ήταν η διορυκό για το κυβουργέ, ο οποίος διατύπωσε το 1980 ή αποδείχθηκε περίπτωση σωστή ότι τα δίκτυα της ζωής, όπως όλα αυτά που ζουν πάνω στο διαδίκτυο σήμερα, δεν μπορεί να είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ότι έχουμε πιο ενδιάμεση ιδιότητες. Και διατύπωσε επίσης τα ερωτήματα που είναι επιδιώνοντας τα σωστά ερωτήματα στις ερωτήσεις. Αυτά τα δίκτυα αποτελούν το κοινό πλαίσιο για τη μελέτη της σχέσης μεταξύ άλλων στατιστικής, πληροφορίας και διαδικτύου. Και αυτό που ανακαλύφθηκε με αφορμή το web είναι δύο νέες ιδιότητες δικτύων που είναι η ιδιότητα του μικροκόσμου και η ιδιότητα της αυτομειότητας. Αυτά μελετούνται από τότε μέχρι τώρα. Μικρόκοσμο είναι δίκτυα, αυτό είναι περιοδικό, το άλλο είναι τυχαίο. Στη μέση είναι μερικές συνδέσεις που μικραίνουν τα μονοπάτια, είναι ο μικρόκοσμος. Τι σημαίνει αυτό τώρα στη ζωή, γιατί είναι σημαντική η μικρόκοσμο. Αυτό το πείραμα είναι πότε, 1967, από έναν ψυχολόγο. Ήταν το εξής. Ας πούμε ότι θέλει κάποιος από εσάς, εδώ από την Τέρη, να στείλει ένα πακέτο γλυκά σε κάποιον στη Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν έχει διέκριση, υπάρχει και επιδρομή. Τι θα κάνετε. Θα ρωτήσετε κάποιον φίλο, μην μου ξέρω κάποιον που θα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Κάποιος φίλος σας ξέρει κάποιον που πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, θα δώσετε την πληροφορία που έχετε